Και πάμε για την λαχταριστή κόκκινη συνταγή της ημέρας. Θα φτιάξουμε cupcake red velvet. Θα σας δείξω όλα τα μυστικά. Δεν είναι και πολλά. Είναι πάρα πολύ εύκολο να τα φτιάξετε. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα red velvet cupcakes θα χρειαστούμε. Για τα cupcakes, 200 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 180 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 1 κουταλάκι του γλυκού κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστική σε πάστα, 3 αυγά μεσαία, 200 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 100 γραμμάρια γάλα και 1 πρέζα αλάτι. Για το frosting, 150 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 150 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας και 150 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα άρλα. Για τη σύνθεση, 1 με 2 κουταλιές της σούπας κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστική σε πάστα και για το σερβίρισμα, ζαχαρωτά της αρεσκίας μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ετοιμάσουμε το μείγμα των cupcakes. Πάρα πολύ εύκολα. Χρειαζόμαστε βουτυράκι, μαλακό, στον κάτω του μίξερ. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή, νομίζω όλοι την έχετε μάθει. Και πρέπει να δώσουμε χρόνο στο μίξερ να αφρατέψει το βούτυρο μαζί με τι φίλε, Διονύση? Με αυγά. Βούτυρο με αυγά δεν έχουμε βάλει σε κανένα επεισόδιο ιστορικά. Ούτε βούτυρο με αλεύρι ιστορικά έχουμε βάλει ποτέ. Όλα τα είπες εκτός από τη ζάχαρη. Ή χτυπάμε αυγά με ζάχαρη και προσθέτουμε λιωμένο το βούτυρο, ή χτυπάμε βούτυρο με ζάχαρη και προσθέτουμε τα αυγά. Αυτό που θα κάνουμε εμείς τώρα. Με κάνεις ρεζίλι. Αλήθεια σου λέω. Δεν το περίμενα. Υπάρχει και μία τρίτη λύση, έλα να σου δείξω. Η τρίτη τεχνική για να μπορέσει να γίνει το cupcake είναι να χτυπήσουμε σήμα. Λοιπόν. Βούτυρο ζάχαρη, προσθέτουμε τη βανίλια εδώ και αφρατεύουμε πολύ καλά το μείγμα μας. Η πρώτη αναφορά σε cupcakes συναντάται από το 1796, όταν στο αμερικανικό βιβλίο μαγειρικής American Cookery της Amelia Sims, συνταγή για κέικ περιγράφει ένα κέικ που ψήνεται σε μικρά κύπελα. Και το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη έχουν αφρατέψει. Οπότε ήρθε η ώρα να προσθέσουμε σιγά σιγά τα αυγά μας μέσα. Αλλά πριν προσθέσουμε τα αυγά, να προσθέσω λίγο πάστα ζαχαροπλαστικής κόκκινη. Εδώ πέρα λίγο χρώμα. Εξαρτάται με το πόσο κόκκινα θέλετε να τα κάνετε. Εδώ. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, συνεχίζω το χτύπημα και σιγά σιγά θα προσθέτω ένα-ένα τα αυγά μέσα. Θα αρχίζω να ανακατεύω εδώ. Πάει το πρώτο μέσα. Ένα. Με το που απορροφηθεί, ρίχνω το δεύτερο. Και με το που απορροφηθεί, ρίχνω το τρίτο. Εδώ. Ρίχνω ένα καλό ανακάτεμα. Σταματά το μίξερ. Θα προσθέσω ελάχιστο αλάτι. Εδώ. Και το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Και επίσης το γαλατάκι μας. Εδώ. Ρίχνω και το γάλα μέσα. Γάλα αλεύρι στο τέλος. Και χτυπάμε 10 δευτερόλεπτα max. Θέλετε να μετρήσουμε? Και το που αρχίσει να γυρνάει θα μετρήσουμε, εντάξει. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, εντάξει, σταματήσαμε. Κοιτάξτε εδώ πώς έδεσε το μείγμα κατευθείαν. Εδώ. Τέλειο. Παραπάνω ένα κάτι που ίσως και να χρειαστεί, κάντε το εκτός μίξερ. Δεν θέλουμε να δουλέψει η γλουτένη από το αλεύρι. Δεν θέλουμε να σφίξει το μείγμα μας, γιατί τα cupcake μας θα γίνουν ψωμάκια και δεν θέλουμε να γίνουν ψωμάκια. Θα πάρω μία σακούλα ζαχαροπλαστικής. Εννοείται πως άμα δεν έχετε σακούλα ζαχαροπλαστικής, το κάνετε με ένα κουταλάκι. Απλά με τη σακούλα ελέγχουμε καλύτερα το πόσο μπορούμε να βάλουμε σε κάθε θικάκι. Εδώ. Και με αυτή τη γέμιση που βλέπετε εδώ πέρα, που είναι ελάχιστη, τη βλέπετε, θα βγάλουμε συνολικά 12 cupcake. Πολύ σοβαρός αριθμός, Διονύση.
γιατί είμαστε σοβαροί επιχείρηση. Εδώ πέρα δεν βγάζουμε δύο cupcake και τρία cupcake. Ή θα βγάλουμε cupcake ή δεν θα βγάλουμε καθόλου. Τι είμαστε, τίποτα τυχαίοι. Και έχω εδώ πέρα έτοιμη τη φόρμα για τα cupcake. Μαζί με τα χαρτάκια, εννοείται τα βρίσκεται στο e-shop μας. Και θα πάρω να μοιράσω το ζυμάρι μου. Δεν πρέπει να γεμίσουμε τελείως. Οπότε ξεκινάμε, βάζουμε λίγο εδώ, συνεχίζουμε. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Έκανε καλή δουλειά, Διονύση. Πολύ καλή. Λοιπόν, ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 160 βαθμούς και θα ψήσουμε για 20 με 25 λεπτάκια. Ψηλά-ψηλά η σχάρα. Κλείνουμε γρήγορα το φούρνο για να μην πέσει ο όγκος από τα cupcake και θα γίνουν τέλεια. Τα cupcakes άρχισαν να γίνονται πιο δημοφιλή στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν το Manolia Bakery της Νέας Υόρκης, ζαχαροπλαστείο που ειδικεύεται στην παραγωγή αυτών των μικρών λαχταριστών cakes, άρχισε να προβάλλεται στο Sex and the City. Και τα cupcake μας έχουν γίνει, έχουν κρυώσει τελείως, πρέπει οπωσδήποτε να είναι κρύα για να βάλουμε το frosting από πάνω. Σε περίπτωση που είναι ζεστά, το frosting θα λιώσει και θα καταστραφούν τα cupcake. Οπότε τι πρέπει να είναι, πρέπει να είναι αφράτα και κρύα. Τώρα, για το frosting τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα σας δώσω την πιο εύκολη συνταγή που υπάρχει στον κόσμο. Ουσιαστικά είναι ίση αναλογία από μαλακό βούτυρο, άχνη ζάχαρη και τυρί κρέμα. Οπότε πάμε να βάλουμε μέσα στο κάτω του μίξερ το βουτυράκι μας, εδώ. Θα ρίξω μέσα την άχνη ζάχαρη, τη βανίλια μου και βέβαια το τυρί κρέμα. Σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ Άρλα φρέσκο τυρί κρέμα. Έχει κρεμώδη υφή και γλυκιά γεύση και παρασκευάζεται από 100% φυσικά συστατικά. Θέλουμε 150 γραμμάρια. Καλά και λίγο παραπάνω βάλετε, δεν πειράζει. Αναλόγως πόσο σας αρέσει το τυρί κρέμα. Πάρτε, βάλετε το τυρί κρέμα μέσα. Θέλουμε να έχει αυτή την υπέροχη γεύση από το τυρί κρέμα, γιατί αλλιώς δεν θα λέγονται Red Velvet Cupcakes. Θα λέγονται απλά κόκκινα cupcakes. Για να είναι Red Velvet χρειαζόμαστε να έχουμε τυρί κρέμα. Λοιπόν, ανακατεύουμε πολύ καλά εδώ. Και με το που σφίξει το μείγμα και ενωθούν όλα τα υλικά και γίνει ωραίο το frosting μας. Δεν υπάρχει. Τώρα θα μου πείτε, γιατί δεν έβαψες κόκκινο το frosting. Μπορείτε να το βάψετε κόκκινο, να ρίξετε λίγο χρώμα ζαχαροπλαστικής μέσα ή μπορείτε να το κάνετε λίγο πιο sexy. Πώς μπορούμε να το κάνουμε πιο sexy, μπορείτε να φανταστείτε, Διονύση. Άλλο χρώμα να το κάνουμε, να το κάνουμε τσίρκο. Είναι Αγίου Βαλεντίνου. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνω κάτι σεξι. Πρώτα θα βάλουμε μία μυτούλα μέσα στη σακούλα ζαχαροπλαστικής, εδώ. Θα γυρίσουμε τη σακούλα μας και καθώς γυρίσαμε το κορνέ μας εδώ πέρα, θα πάρω που είναι, εδώ. Θέλω ένα πινέλο και έχω ξανά το χρώμα ζαχαροπλαστικής. Και όπως είναι, θα πάρω το πινέλο και θα βάλω χρώμα ζαχαροπλαστικής πάνω στη σακούλα. Το έχεις ξαναδεί αυτό, φίλε Διονύση? Όχι. Λοιπόν, βάζουμε παντού από τη μέσα πλευρά, εδώ, για να δημιουργήσουμε διάφορες αποχρώσεις πάνω στο frosting. Θα δουλέψει πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ εύκολο. Κάποια σημεία θα είναι λευκά, κάποια σημεία θα είναι κόκκινα. Θέλουμε μια καλή πάστα ζαχαροπλαστικής. Σε περίπτωση που δεν έχετε μια καλή πάστα ζαχαροπλαστικής, στο e-shop μας θα βρείτε όλες τις πάστες ζαχαροπλαστικής που θέλετε, εδώ. Και βέβαια με μια καλή πάστα ζαχαροπλαστικής δεν χρειάζεται να βάλετε υγρασία στις συνταγές σας. Πολλές φορές μου λέτε ότι ας πούμε έκανα μακαρόν και δεν μου βγήκαν τα μακαρόν. Τα μακαρόν δεν θα σας βγουν εφόσον βάλουμε χρώμα ζαχαροπλαστικής που είναι το νεράκι. Γιατί βάζουμε παραπάνω υγρασία στο μείγμα, οπότε χαλάνε τα μακαρόν. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε μια πάστα με πολύ λίγη υγρασία και ουσιαστικά πάρα πολύ έντονο χρώμα. Κοιτάξτε εδώ, φανταστικό. Γυρνάω ξανά το κορνέ. Άμα καταφέρω να μην λερωθώ και να μην γίνω κόκκινο σήμερα, πραγματικά θα είναι η πρώτη φορά που θα το ξαναπετύχω στη ζωή μου. Αλλά προσέχω πάρα πολύ ως τώρα. Δεν έχω βάψει καθόλου τα χέρια μου, δεν έχει γίνει ποτέ αυτό, να σου πω την αλήθεια. Οπότε ήδη νιώθω πάρα πολύ περήφανος. Οπότε παίρνουμε το frosting, το βάζουμε μέσα στη σακούλα, εδώ. Κοιτάξτε εδώ, ήδη άρχισε να βάφεται το frosting, το βλέπετε.
Είναι αυτό ακριβώς που θέλουμε. Δεν το ανακατεύουμε πάρα πολύ. Θα αφήσουμε τη σακούλα να δουλέψει από μόνη της. Να κάνει ακριβώς το frosting όπως πρέπει να γίνει. Εδώ. Θα βάζουμε λίγο κάτω. Πάρουμε και όλο αυτό. Αμαρτία από το Θεό είναι. Είναι το frosting μας, είναι όλη μας η γεύση. Είναι αυτό που θα κάνει ζουμερό το cupcake μας. Και ασυναγώνιστο. Και δελεαστικό. Και υπερσέξι. Κλείνουμε τη σακούλα μας εδώ. Και έτσι όπως είναι. Ανοίγουμε. Πιέζουμε. Το πρώτο ίσως να βγει λίγο λευκό. Αλλά μετά από λίγο θα αρχίσει να αποκτάει χρώμα. Οπότε, πάμε να τα καλύψουμε εδώ. Να βάλουμε το frosting. Φανταστικό. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και βέβαια, άμα όντως θέλετε να ακολουθήσετε τις οδηγίες του Διονύση και να κάνετε διαφορετικά χρώματα, μπορείτε να τα κάνετε rainbow τύπου. Αλλά κοιτάξτε τώρα που είναι τα κόκκινα, φανταστικά. Εδώ. Και επειδή έχουμε του Αγίου Βαλεντίνου, δεν θα τα αφήσω έτσι. Θα τα στολίσω λίγο παραπάνω. Οπότε έχω βρόσιμα 30 φυλάκια. Δεν είναι καταπληκτικά. Είναι ζαχαρωτά, είναι βρόσιμα, είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ, κοιτάξτε. Ταπ. Και αυτά στο e-shop μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε θα το βρείτε στο e-shop μας, πραγματικά. Και εδώ. Και θα βάλω και ένα φιλαράκι. Εδώ. Τουπ. Και εδώ. Τουπ. Τουπ. Πανέμορφο, έτσι. Πείτε. Και εδώ. Και εδώ. Και πάμε τώρα να στολίσουμε το πλατό μας. Ένα, δύο, τρία. Ένα. Χωράει. Ουχου. Δύο. Τρία. Θα κάνω άλλο ένα. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Πρέπει να χειροκροτήσετε τώρα. Για τα Red Velvet Cupcakes, ξεκινάμε με τα cupcakes. Στον κάδο του μίξερ βάζουμε το βούτυρο, τη ζάχαρη, τη βανίλια και χτυπάμε με το φτερό σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να αφρατέψει το βούτυρο. Βάζουμε το χρώμα και χτυπάμε σε χαμηλή ταχύτητα. Προσθέτουμε ένα-ένα τα αυγά. Βάζουμε το αλάτι, το αλεύρι, το γάλα και χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα για 10 δευτερόλεπτα. Μεταφέρουμε το μείγμα σε σακούλα ζαχαροπλαστικής και γεμίζουμε τα ειδικά χαρτάκια για cupcakes. Ψήνουμε στους 160 βαθμούς για 20 με 25 λεπτά και αφήνουμε να κρυώσουν καλά. Για το frosting, στον κάδο του μίξερ βάζουμε το βούτυρο, την άχνη, τη βανίλια, το τυρί κρέμα και χτυπάμε με το φτερό σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Τοποθετούμε σε μια σακούλα ζαχαροπλαστικής μύτη αστεράκι και γυρνάμε στη σακούλα το μέσα έξω. Με ένα πινέλο, αλείφουμε όλη την επιφάνεια της σακούλας με το χρώμα ζαχαροπλαστικής. Γυρνάμε τη σακούλα στην κανονική της φορά και γεμίζουμε με το frosting. Στολίζουμε τα cupcake μας με το frosting, τοποθετούμε διακοσμητικά και σερβίρουμε. Πραγματικά, με το τίποτα το παίζεις μάγκας. Κάναμε ένα ζυμαράκι πολύ απλό. Ψήσαμε στο φούρνο, το frosting μας έγινε με τρία υλικά, άχνη ζάχαρη, βουτυράκι και τυρί κρέμα άρλα. Πραγματικά μπορείτε να τα φτιάξετε όλοι σας, είναι εντυπωσιακότατα, είναι πανεύκολα και είναι πεντανόστιμα.